Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο συνταγές365.gr. Σήμερα θα φτιάξουμε κατσικάκι κοκκινιστό στη χύτρα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα μπουτάκι 1,5 με 2 κιλά, ένα κουτί χυμό ντομάτας, ένα ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού μπακάρι ολόκληρο, ένα κουταλάκι του γλυκού πιπέρια ολόκληρα και ένα κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο. Αν θέλετε να έχετε την ίδια ποιότητα και γεύση της συνταγής, μπορείτε να προμηθευτείτε τα υλικά που χρησιμοποιούμε, κάνοντας τις αγορές σας μέσα από τα link της περιγραφής. Με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάτε και εμάς να συνεχίσουμε τη δημιουργία των συνταγών μας. Σας ευχαριστούμε! Ξεκινάμε λοιπόν να φτιάχνουμε το κατσικάκι μας. Το κόβουμε σε μερίδες, αφού μας το έχει σπάσει ο χασάπης μας, το κόβουμε σε μερίδες και αφού το κόψουμε, το καθαρίζουμε από τις σφραγίδες και ό,τι άλλο έχει που δεν το τρώμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και like στο βίντεο. Επίσης, πατώντας την καμπάνα, θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο. Σας ευχαριστούμε! Αφού το κόψουμε και το καθαρίσουμε, το πλένουμε καλά και το τοποθετούμε σε ένα στραγγιστό. Στη συνέχεια βάζουμε στην κατσαρόλα αρκετό νεράκι και ρίχνουμε μέσα το κρέας. Και το βάζουμε σε δυνατή φωτιά για να βράσει. Αφού πάρει 2-3 βράσεις από την ώρα που αρχίσει να κοχλάζει, το σουρώνουμε στο τρυπητό. Πλένουμε πάρα πολύ καλά για να φύγουν όλες οι βρωμιές του κρέατος και το αφήνουμε να στραγγίξει. Συνεχίζουμε λοιπόν, βάζουμε στην κατσαρόλα μας το λάδι και ρίχνουμε μέσα το κρέας που έχει ήδη στραγγίξει για να το τσιγαρίσουμε και αυτό. Αν θέλετε να έχετε την ίδια ποιότητα και γεύση της συνταγής, μπορείτε να προμηθευτείτε τα υλικά που χρησιμοποιούμε, κάνοντας τις αγορές σας μέσα από τα link της περιγραφής. Με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάτε και εμάς να συνεχίσουμε τη δημιουργία των συνταγών μας. Σας ευχαριστούμε! Αφού σοταριστεί αρκετά, προσθέτουμε την ντομάτα, το μοσχοκάριδο, τα ολόκληρα πιπέρια, τα μπαχάρια. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και like στο βίντεο. Επίσης, πατώντας την καμπάνα, θα λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο. Σας ευχαριστούμε. 2 ποτήρια νερό. Ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε άλλο ένα ποτήρι και κλείνουμε τη χύτρα μας. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το φαγητό να βράσει για περίπου 1/4 με 20 λεπτά, σε πολύ χαμηλή φωτιά πάντα. Όταν περάσει ο χρόνος, βγάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, ανοίγουμε τη χύτρα μας, ανακατεύουμε με μία κουτάλα για να δούμε πού βρίσκεται το φαγητό μας και με ένα πιρούνι δοκιμάζουμε να δούμε αν έχει βράσει το κρέας μας. Αν είναι έτοιμο και έχει βράσει, ρίχνουμε το μισό αλάτι, ανακατεύουμε πάλι και αφήνουμε το κρέας μας να βράσει μέχρι να δέσει η σάλτσα. Αυτή τη φορά όμως δεν κλείνουμε το καπάκι της χύτρας, το αφήνουμε ανοιχτό για να μπορέσει να δέσει η σάλτσα μας και όσο μπορέσει να βράσει λίγο ακόμα το κρέας. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, μία κοινοποίηση και εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε.